Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα μέλη της Ένωσης του Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου Γιατρών Αρχαΐας μαζί με μια σειρά εργατικά σωματεία και συνταξιολογικές οργανώσεις για να διαδηλώσουμε για την άμεση επαναλειτουργία του χρηματοδοτικού κέντρου του Νοσοκομείου Αγίου Ανδρέας. Το οποίο η λειτουργία του έπαυσε, καθώς δεν λειτουργούσε μάλλον κάτω από τα όρια ασφαλείας. Καθώς ελάχιστες προδιαγραφές απαιτούσαν την παρουσία δύο γιατρών, όταν την ίδια στιγμή πριν αρκετά χρόνια το τμήμα αυτό στελεχωνόταν από 5 καρδιολόγους. Η ΕΚΤ είπε και το Υπουργείο Υγείας είναι απόλυτη υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση, καθώς η συνταξιοδότηση του ενός συναδέλφου ήταν γνωστή εδώ και αρκετό καιρό και δεν προκηρύχθηκαν παρά μόνο μία θέση καρδιολόγου. Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση επαναλειτουργία του τμήματος χρηματοδότησης του νοσοκομείου Αγίου Ανδρέα και την άμεση προκήρυξη με κατεπίγουσες διαδικασίες όλων των απαιτούμενων μόνιμων θέσεων καρδιολόγων για την άμεση επαναλειτουργία του τμήματος αυτού. Καθώς πρώτα απ' όλα χαμένοι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι περιμένουν ήδη τεράστιες ουρές αναμονής για μια τέτοια εξειδικευμένη ιατρική πράξη. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά ή θα εξοδευτούν σε μεγάλα ιδιωτικά κέντρα ή θα μείνουν με επισφαλείς συνθήκες νοσηλείας και με υποβαθμισμένη υγειονομική περίθαλψη. Το puzzle της εμπορευματοποίησης δημόσιας υγείας μέρα με τη μέρα ξετυλίγεται. Δεν είναι γραφειοκρατία που μας θέλει να μας παρουσιάσει η ΕΚΤ, είπε, το Υπουργείο και κάποιοι συνάδελφοι. Πρέπει να είσαι αφελής να το πιστεύεις αυτό ή να συμμετέχεις ενεργά στο συνδυασμό της κυβέρνησης για απαξίωση της δημόσιας υγείας. Το εργατικό κέντρο, το εργατικό κίνημα, τα συνδικάτα της πόλης μας μαζί με τους γιατρούς, τους συλλευτές, το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου θα υπερασπιστούμε τη δημόσια υγεία, θα υπερασπιστούμε την υγεία του λαού. Συμμετέχουμε και εδώ, όπως συμμετείχαμε και στο παρελθόν, και θα συμμετέχουμε και θα παίρνουμε πρωτοβουλίες ενάντια στην εμπορευματοποίηση της υγείας. Από τη μεριά των συντονιστικών των σωματείων και των συνταξιοδοτικών οργανώσεων στο νομό Αχαΐας εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για το κλείσιμο του τμήματος του χρηματοδότησης στον Άγιο Ανδρέα. Δηλαδή πάνε σιγά σιγά να κατακαιρματίσουν τα νοσοκομεία κλπ. Να πέσουν σαν όριμο φρούτο στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στους ομίλους. Εμείς είμαστε αντίθετοι, συμπαραστεκόμαστε και στο νοσοκομιακούς γιατρούς που μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους κλπ. Θα βάλουμε φραγμό σε αυτή την πολιτική. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πρώτα και κύρια πλήττει τις λαϊκές οικογένειες αυτή η απόφαση. Και δεν είναι ζήτημα πραγματικά αυτό που έβαλε και ο διευθυντής. Της είπε ο κύριος Χαρβέλης ότι δεν είχε τις προϋποθέσεις λειτουργίας κλπ. Σιγά σιγά συνταξιοδοτούνται οι εργαζόμενοι μετά από την πίεση την οποία δέχονται και με μπλοκάκια δεν μπορούν. Εμείς ζητάμε εδώ και τώρα να λειτουργήσει ξανά ο χώρος του βηματοδότου. Η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα και στηρίζει την κινητοποίηση των γιατρών του νομού μας, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, ενάντια στην αναστολή της λειτουργίας του χρηματοδοτικού τμήματος και απαιτούμε να επαναλειτουργήσει άμεσα και να στελαχωθεί με τους γιατρούς και το προσωπικό που απαιτείται και αυτό έχει άμεση επίπτωση στην υγεία του λαού. Επειδή όπως είναι γνωστό, ανά πάσα στιγμή η υγεία του καθένα μας είναι υπό αίρεση. Άρα αφορά όλους μας. Και είναι επιτακτική ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας του δερματοδοτικού κέντρου του νοσοκομείου του Άγιου Ανδρέα.